Κυρία Βαλαβάνη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Η συζήτηση μαζί σας σήμερα είναι ηχογραφημένη γιατί την ίδια ώρα μιλάτε σε μαθητές σχολείων 17 Νοεμβρίου. Θέλω όμως να σας πάω πολύ γρήγορα πρώτα-πρώτα πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά εκείνης περίοδου, ανθρώπινα, αν θέλετε, 48 χρόνια πίσω, εκεί παραμονές πριν εμφανιστεί η τελική στιγμή. Και το λέω γιατί είδαμε μια συγκινητική ανάρτηση στο Ηράκλειο της Χαράς Τρουλινού που περιέγραφε πώς η Νάντια Βαλαβάνη έβαλε τα κριτικάκια να κάνουν δεξιά και αριστερά ένα διάδρομο για να περάσουν οι τραυματίες. Πώς θυμάστε 48 χρόνια πίσω? Να σας πω καταρχήν κάτι σε σχέση με το που θα βρίσκομαι την ώρα της εκπομπής σας και γι' αυτό και το μαγνητοσκοπούμε. Είναι η αλήθεια ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα είμαι σε σχολιά και κουβεντιάζω με τους μαθητές και για μένα είναι μια από τις σοβαρότερες εμπειρίες και δεν σταματάει να με καταπλήσει το πόσο εμπλουτίζεται αυτή η εμπειρία κάθε χρόνο. Για μένα προσωπικά, δηλαδή, τα πράγματα που ακούω από τα παιδιά, πολύ περισσότερο από τα ίδια τα πράγματα που ρωτάνε. Αύριο όμως είναι για μένα μια εντελώς ξεχωριστή τέτοιου είδους δραστηριότητα, γιατί με προσκάλεσαν να συζητήσω στο σχολείο ενηλίκων των φυλακών Κορυδαλού. Από τις φυλακές Κορυδαλού βγήκα στις 26 Ιουλίου του 1974 μετά την κατάρρευση της δικτατορίας με βάση τη γενική πολιτική αμνηστία που άφησε ελεύθερους όσοι ήμασταν κατηγορούμενοι και ήταν να περάσουμε στρατοδικείο το Σεπτέμβρη με βάση τον ένα νόμο του εμφύλιου, τον αναγκαστικό νόμο 509 για βίαιη ανατροπή του καθεστώτος. Και δεν έχω ποτέ ξαναεπανέλθει από τότε στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα ντεζαβού τροποντίνα, αύριο. Ναι. Σήμερα, την ώρα που ακούτε αυτές, θα βρίσκομαι εκεί και για μένα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πραγματικά. Προφανώς, αλλά θέλω να μου πει... Αυτό που με ρωτήσατε τώρα, δεν ήξερα καθόλου και θα ψάξω να το βρω αυτή την ανάρτηση της Χαρούλας. Με τη Χαρούλα πρέπει να πω ότι μου έμεινε, το ξέρει η ίδια, για πάντα ένα μπουφάν της, που το έχω ακόμα τώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Ένα μπουφάν της γιατί μας είχαν χτυπήσει σε μια μαζική διαδήλωση που είχε κατέβει, που κατέβαινε την Ακαδημίας το 1973 κάποια στιγμή την Άνοιξη, νομίζω ή πριν ή λίγο μετά από την πρώτη κατάληψη της νομικής, και φορούσα, παραλίγο να με πιάσουν, και φορούσα μια πολύ χαρακτηριστική καφέ ζακέτα που αυτή είχα, δηλαδή, και αυτή κατέβαινα σε όλες τις διαδηλώσεις και φοβόμουν να βγω στην διαδήλωση της επόμενης μέρας με την ίδια ζακέτα, και η Χαρούλα μου έδωσε με μεγάλη γενναιοδορία ένα γκρενά μπουφάν που είχε, το οποίο δεν το ξαναπήρε ποτέ πίσω. Με αυτό κατέφυγε στη συνέχεια μέχρι να ξαναγυρίσω στο καφέ σακάκι. Και την ευχαριστώ πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το έχει διατυπώσει η Χαρούλα για να μιλήσω ακριβώς για αυτό που έχει. Ανθρώπινα, εντελώς ανθρώπινα, Νάντια Βαλαβάνη, το έχει διατυπώσει και μάλιστα τους είπες, λέει, θυμάται εκείνη την ημέρα, είναι η μέρα λίγο πριν το τάγκ, τους είπες ότι κάντε αυτό το διάδρομο, θα περάσουν κάποιοι τραυματίες. Και εμείς είδαμε, λέει, ανθρώπους με σεντόνι σκεπασμένους και είπαμε αυτοί δεν μπορεί να είναι τραυματίες. Το θυμάσαι? Κοίταξε να δεις. Αυτό που περιγράφει η Χαρούλα είναι για μένα η πιο συγκλονιστική στιγμή από όσες πολλές συγκλονιστικές στιγμές ζήσαμε όσοι είχαμε το προνόμιο να βρεθούμε μέσα στο Πολυτεχνείο, μέσα στις συνθήκες μιας λαϊκής εξέγερσης. Για πάρα δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά πόσο ευτυχισμένη με κάνει αυτή η δήλωση της Χαρούλας,
γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε γραφτεί τίποτα σχετικά με την αλυσίδα των μικρών παιδιών, τόσο που καμιά φορά νόμιζα και εγώ ότι είναι, ξέρεις, μερικές φορές που λες έγινε, στην πραγματικότητα ήταν κάτι που σκέφτηκα, κάτι που ονειρεύτηκα, κάτι που δεν υπήρξε πραγματικά. Και μόλις πριν από 2 χρόνια υπήρξε ένα δημοσίευμα για αυτή την αλυσίδα των μικρών παιδιών και πραγματικά το διάβασα με μεγάλη ανακούφιση και είπα, τα έχω ακόμα 400, δεν έχω αρχίσει να τα χάνω. Κοίταξε, είναι η στιγμή που έχω περιγράψει διάφορα κείμενά μου. Για μένα, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, αν με ρωτήσεις πραγματικά τι ήταν το Πολυτεχνείο πριν απ' όλα, δεν θα σου πω ούτε για τις φοιτητικές συνελεύσεις, ούτε για όλη αυτή τη φοβερή οργάνωση της συντονιστικής επιτροπής από τις κουζίνες που έτρωγε χιλιάδες άνθρωποι, ούτε για τη φοβερή συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος με λεφτά, με γάλα, με όσπρια, με ψωμιά πέρναγε μέσα από τα κάγκελα για να μπορέσει να βοηθήσει όπως μπορούσε, με όποιο τρόπο μπορούσε, τον αγώνα που γινόταν μέσα, ούτε ακόμα και η κορυφαία στιγμή της λαϊκής εξέγερσης, πριν εννοείται μπει μέσα το τάγκς, που ήταν όταν έγινε πραγματικά λαϊκή εξέγερση, δηλαδή όταν από το βράδυ της Παρασκευής άρχισαν να κατεβαίνουν από τις εργατογειτονιές και τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας ο κόσμος αυτός που άρχισαν να πυροβολούν οι ελεύθεροι σκοπευτές και η αστυνομία βέβαια γύρω από την πλατεία Κάνιγκος, στην Ακαδημία, χαμηλά στο, όταν είχε ήδη αποκλειστεί το Πολυτεχνείο. Όλες αυτές είναι πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές, αλλά για μένα αυτό που έχει μείνει πάντα συνώνυμο με το Πολυτεχνείο ήταν αυτή η αλυσίδα των μικρών παιδιών. Δεν ξέρω πώς, τι έχει γράψει ακριβώς η Χαρούλα. Εγώ θα το πω όπως το θυμόμουν, ότι αυτή ήταν μια αλυσίδα που ήταν ελάχιστοι φοιτητές. Ήμουνα και εγώ εκεί σε αυτή την αλυσίδα, κράταγα μπροστά στην πόρτα. Ήταν και η Χαρούλα προφανώς, πρέπει να ήταν και κάποιοι άλλοι φοιτητές, αλλά ήταν κυρίως μικρά παιδιά, 13, 14, 15, άντε 16 χρονών. Τα παιδιά αυτά που την προηγούμενη μέρα είχαν για πρώτη φορά εμφανιστεί στο Πολυτεχνείο, την Πέμπτη, όχι πολλά, την Παρασκευή είχαν κατέβει μαζικά, δηλαδή έκαναν την παρουσία τους έτονη, και πρέπει να πω ότι την Παρασκευή ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν το προάβλιο του Πολυτεχνείου σαν μια επέκταση του προάβλιου του σχολείου τους. Κρατούσαν τις τσάγκητες τους, τις χτυπούσαν, φωνάζαν ρυθμικά συνθήματα, σκοπτικά, κάνανε πλάκα. Γενικά ήταν παιδιά που παίζανε, όπως παίζανε στο προάβλιο του σχολείου τους, παίζανε στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Όμως δεν ήταν εύκολες συνθήκες του Πολυτεχνείου να σ' αφήσουν ήσυχο αν είσαι ένα μικρό παιδί, γιατί εκεί γύρω, δεν θυμάμαι τι ώρα τώρα, 2-3 η ώρα, βγήκε αυτή η ανησυχητική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, επειδή τα νέα που ερχόταν δεν ήταν καλά, που έλεγε ότι μάλλον θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η απόψινή βραδιά. Και γι' αυτό τώρα ακόμα που έχει κόσμο έξω από το Πολυτεχνείο, όσοι θέλουν να φύγουν, καλό είναι να φύγουν τώρα, τώρα που μπορούν, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μετά από λίγο χρόνο δεν θα μπορούν πια να φύγουν. Είναι γνωστό ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που φύγανε μετά από την έκκληση αυτή της Συντονιστικής Επιτροπής, και σίγουρα ανάμεσά τους δεν ήταν αυτά τα παιδιά, τα οποία όταν το απόγευμα αποκλείστηκε το Πολυτεχνείο και φτιάχτηκε και μια υγειονομική ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν μείνει στο προάβλιο και ήταν μαζεμένα στο προάβλιο. Τότε δημιουργήθηκε η εξής κατάσταση, η οποία μην με ρωτήσετε από πότε μέχρι πότε, πάνω από μια ώρα σίγουρα, αλλά ούτε από πότε μέχρι πότε μπορώ να πω. Γι' αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω αυτό που έγραψε η Χαρούλα Ιτρουλινού. Δημιουργήθηκε η εξής κατάσταση. Υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές στις γύρω ταράτσες. Αυτοί δεν μας χτυπούσαν εμάς, δεν χτυπούσαν μέσα στο προάβλιο. Μέσα στο προάβλιο του Πολυτεχνείου μπορεί να τριγυρνάγαν και 3.000 άνθρωποι εκείνες τις στιγμές.
αλλά έχοντας καταφέρει να απομονώσουν, να αδειάσουν τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, χτυπάγανε όποιον προσπαθούσε να το προσεγγίσει. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι που υπήρξε πια πλήρης αποκλεισμός. Σταμάτησαν δηλαδή να χτυπάνε όταν δεν υπήρχε πια κανένας που να προσπαθεί να προσεγγίσει το Πολυτεχνείο. Τι γινότανε λοιπόν? Μέσα σε όλο αυτό το χάος που επικρατούσε στο προάβλιο, φωτιές, δακρυγόνα κτλ., ακουγόταν ένας πυροβολισμός. Ήταν πάντα ευθύβολος. Δεν ήταν δηλαδή ούτε ρηπές, ούτε επανειλημμένοι ένα. Γιατί ουσιαστικά από την ασφάλεια της ταράτσας, όντας ήδη προφανώς σκοπευτές οι οποίοι ξέρανε τι κάνανε, χτυπούσαν έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να προσεγγίσει. Και δημιουργήθηκε ανάγκη, επειδή ήταν πολλοί κόσμος στο προάβλιο του Πολυτεχνείου, να μπορούν οι χτυπημένοι οι έξω να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στο γιατρείο. Έτσι φτιάχτηκε αυτή η αλυσίδα των μικρών παιδιών. Και λέω των μικρών παιδιών, γιατί ξαναλέω, είμαστε ελάχιστοι οι φοιτητές που κρατούσαμε σε αυτή την αλυσίδα. Για μια ώρα, παραπάνω από μια ώρα, μια μισή ώρα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Γινόταν λοιπόν το εξής από τη στιγμή που φτιάχτηκε αυτή η αλυσίδα. Ήταν μια αλυσίδα που ξεκινούσε από την κλειδωμένη κεντρική πόρτα του Πολυτεχνείου και κατέληγε στο γιατρείο του Πολυτεχνείου. Ακουγόταν ο πυροβολισμός. Μόλις ακουγόταν ο πυροβολισμός, εμφανιζόταν μια ομάδα από την περιφρούρηση με επικεφαλή στο Φιλιππάκη, που ήταν το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δημοσιογράφου. Το Γιώργο, ναι, ναι. Το Γιώργο το Φιλιππάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την περιφρούρηση. Η ομάδα αυτή άνοιγε λουκέτα και τέτοια όσο μπορούσε πιο γρήγορα και έφευγε τρεχάλα να ψάξει τους γύρω δρόμους. Δεν τους χτυπούσανε ποτέ αυτούς. Και μετά από λίγο, το ξέραμε δηλαδή, ήταν σίγουρο, η ομάδα γύρναγε με κάποιον στα χέρια. Και αυτός ο κάποιος περνούσε μέσα από την αλυσίδα των μαθητών για να φτάσει στο γιατρείο. Αυτός ο κάποιος ήταν ματωμένος. Δηλαδή θυμάμαι ότι έμενε το αίμα πάνω στο δάπεδο, έσταζε όπως τους περνούσαν. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς πρέπει να ήταν και νεκροί, πρέπει να ήταν από τους νεκρούς που φιλοξενήθηκαν στο γιατρείο του Πολυτεχνείου και τους μάζεψαν μετά που πήγε μέσα Νάντια, στο τάγκ. Για την ιστορία θέλω και να... Αυτό που θέλω να πω, γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς την ατμόσφαιρα αυτών των στιγμών, είναι ότι όσο κράτησε μια μισή ώρα αυτή η αλυσίδα των μικρών παιδιών, η αλυσίδα τραγουδούσε. Τραγουδούσε ασταμάτητα, περιμένοντας τον πυροβολισμό, περιμένοντας την έξοδο της περιφρούρησης, περιμένοντας να φέρουν στα χέρια έναν άνθρωπο ή μια κοπέλα χτυπημένους. Και τραγουδούσε βέβαια όχι αντάρτικα ή επαναστατικά τραγούδια, μικρά παιδιά που είχαν μεγαλώσει μέσα στις συνθήκες της δικτατορίας ήτανε, τραγουδούσε τα τραγούδια της εποχής. Νάντια, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μοιράζεσαι αυτή την εικόνα. Μήπως θυμάσαι ποια άλλα κριτικάκια, όπως είπες, σύμφωνα με την ανάρτηση της κυρίας Τρουλινού, ήταν σε αυτή την αλυσίδα? Θυμάσαι αμυδρά? Δεν θυμάμαι, όχι. Δεν θυμάμαι, γιατί ήταν τόσο συγκλονιστική η παρουσία των πιτσιρικάδων, που καλύψανε οποιαδήποτε συμμετοχή δικιά μας, τη συμμετοχή. Ωραία. Θέλω να σε πάω λίγο παρακάτω, γυρνώντας πάντα 48 χρόνια πίσω. Υπάρχει μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι την κάνουν και τα μικρά παιδιά όταν μιλάς μαζί τους. Φοβήθηκες και πότε σε αυτό το τριήμερο της κορύφωσης? Ανθρώπινα. Κοίταξε να δεις. Όποιος δεν φοβάται και έχει άγνοια κινδύνου, το οποίο βέβαια είναι χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις το να έχεις άγνοια κινδύνου, αλλά όταν έχεις άγνοια κινδύνου, όπως το λένε, παρατεταμένη, μπορεί να είναι επικίνδυνο πολύ περισσότερο όταν δεν είσαι υπεύθυνος μόνο για τον εαυτό σου, αλλά είσαι να κάνεις και με άλλους ανθρώπους. Όλοι φοβόμαστε. Δεν υπήρξε και κανένας που να μην φοβάται
για αυτά που γινότανε, ούτε όπως καταλαβαίνεις όταν στο τέλος μέχρι και παιδιά, ας πούμε 14, 15, 16 χρονών, βρέθηκαν να κρατάνε ανοιχτή μια αλυσίδα για να περνάνε χτυπημένους από πυροβολισμούς. Κανένας δεν είχε ζήσει ή δεν πίστευε ότι θα ζούσε τέτοιες συνθήκες. Αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές και το Πολυτεχνείο είχε πολλές τέτοιες στιγμές και αυτή η στιγμή με την αλυσίδα των παιδιών ήταν μια από τις κορυφαίες τέτοιες στιγμές κατά τη γνώμη μου. Το ίδιο έγινε βέβαια όταν μπήκαν μέσα και τα τάγκ, που υπάρχει αυτό που λέγεται μαζικός ηρωισμός. Μαζικός ηρωισμός σημαίνει ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι κανένας από αυτούς ατομικά δεν είναι ήρωες, δαμάζουν το φόβο τους με τέτοιο τρόπο που να μην, και το κάνουν όλοι μαζί βέβαια, έτσι, αυτή είναι και η έννοια του μαζικού ηρωισμού. Δεν το κάνει ένας, ας πούμε, και δίπλα έχει 20 ανθρώπους που τρέμουν ολόκληροι, που δεν έχει πια σημασία το τι θα απογίνει ο ίδιος. Όταν χάσεις αυτή την αίσθηση του φόβου για το τι θα απογίνεις, και αυτό συμβεί μαζικά, συμβεί δηλαδή κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, που εκείνη την ώρα ξεπερνάνε όλες τις διαφορές, πολιτικές, ιδεολογικές, τις προσωπικές, γιατί είναι ένας κοινός κίνδυνος και μια κοινή αντίσταση. Τότε πραγματικά ξεχνάς, διαγράφεις όλες αυτές τις άλλες στιγμές που φοβόσουν και φοβόσουν δικαιολογημένα και φοβόσουν φυσιολογικά, γιατί ο καθένας που ήταν εκεί μέσα ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δεν ήταν ούτε εκπαιδευμένος για να δράσει σε ειδικές συνθήκες, ούτε είχε ξαναζήσει, ακόμα και όσοι είχαμε πάρει μέρος στην πρώτη και στη δεύτερη κατάληψη της νομικής. Εντάξει, βρεθήκαμε μπροστά στην ομή βία όταν μπήκαν μέσα στη δεύτερη κατάληψη, αλλά δεν είχε καμία σχέση αυτό που έγινε στη δεύτερη κατάληψη με αυτά που γίνανε γύρω από το Πολυτεχνείο. Την ώρα... αυτό συμβαίνει σε όλα τα ιστορικά γεγονότα, που υπάρχει μια μεγάλη κίνηση νέων συνήθως ανθρώπων, γιατί στα ιστορικά γεγονότα είναι πολύ περισσότεροι οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά κάθε φορά, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και εξηγεί το γιατί πράξεις που όταν κάθεσαι και τις σκέφτεσαι λογικά λες αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να το κάνω, είναι παρακινδυνευμένο, εκείνη την ώρα δεν το μετράς καθόλου. Πού σε βρίσκει η είσοδος του ΤΑΝΚ και πώς βγαίνεις από το Πολυτεχνείο? Κοίταξε, ήμουνα στην τελευταία ομάδα που βγήκε από το Πολυτεχνείο. Όταν λέω ομάδα τώρα, είμαστε πολλές εκατοντάδες άνθρωποι, έτσι μην φανταστείς ότι είμαστε καμιά δεκαριά όταν λέω τελευταία ομάδα. Γιατί όταν μπήκε μέσα το ΤΑΝΚ, μέσα στη σύγχυση εκείνων των ωρών, αντί να κάνω αυτό που θα ήταν το πιο φυσιολογικό, να ψάξω να βρω κάποιο τρόπο, πώς το λένε, να βγω έξω από κάποια από τα κάγκελα, όπως πήδησε κόσμος από τα κάγκελα και έφυγε και τα λοιπά, οπισθοχώρησα προς τα πίσω, προς το κτίριο της αρχιτεκτονικής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκεί εγκλωβιστήκαμε ουσιαστικά οι τελευταίοι που βγήκαμε από το Πολυτεχνείο, που ήταν άνθρωποι που έκαναν αυτό που έκανα εγώ, συν πολλής κόσμος εξουθενωμένος, ο οποίος κοιμότανε στο πάτωμα μέσα στο κτίριο. Δηλαδή ήταν η αίθουσα, υπήρχε μια αίθουσα εκεί τελετών της Συγκλήτου, η οποία είχε κάτω, ήταν στρωμένη με ξύλο, που σημαίνει ότι δεν ήταν παγωμένα όπως ήταν όλα τα υπόλοιπα που ήταν μοσαϊκά κτλ. Και κόσμος ο οποίος ήταν τόσο εξουθενωμένος από το τριήμερο, που σε όλη τη διάρκεια που υπήρχε έξω το ΤΑΝΚ, τα συνθήματα, το «Είμαστε αδέρφια σου», οι εκπομπές του κτλ, δεν περίμεναν καν να δουν τι θα γίνει, θα μπει, θα βγει, μπήκαν μέσα και κοιμηθήκανε. Με αυτούς λοιπόν και με όσους οπισθοχωρήσανε μαζί βγήκαμε. Όταν βγήκαμε, οι μαυροσκούφιδες είχαν πιάσει τη σκάλα της αρχιτεκτονικής δεξιά και αριστερά, είχαν φτιάξει δύο αλυσίδες
και εμείς περάσαμε ανάμεσά τους εκατοντάδες άνθρωποι, απόλυτα στοιχισμένοι, κρατώντας δηλαδή αλαμπρατσέτα, αλυσίδες. Κρατούσα από τη μια μεριά με ένα κορίτσι που δεν το ήξερα, από την άλλη μεριά με μια από τις θρυλικές μορφές, τον Πουντουράκη, ο οποίος ήταν κριτικής καταγωγής και τον οποίο βέβαια δεν ξανάδα ποτέ μετά από αυτή τη βραδιά. Αυτός, με αυτόν κρατούσα από την άλλη μεριά. Φτάσαμε, δεν μας πείραξαν οι μαυροχίτονες, συγγνώμη, μαυροσκούφιδες. Ίσα-ίσα η αίσθηση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν ότι με αυτή την αλυσίδα μας διευκόλυναν για να φτάσουμε μέχρι την πόρτα. Τώρα μη με ρωτείς πώς περάσαμε την πόρτα, γιατί αυτό είναι κάτι που έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Σκέψω ότι η πόρτα ήταν πεσμένη από το τάγκ, γιατί από εκεί βγήκαμε, από την κεντρική είσοδο. Ναι. Ήταν πεσμένη από το τάγκ, υπήρχε η Mercedes, δηλαδή σκαρφαλώσαμε συντεταγμένη και πιασμένη αλαπρατσέτα πάνω από τα σίδερα. Πώς έγινε, δεν είχα αίσθηση και δεν έχω και μνήμη για να σου πω. Και από εκεί και πέρα αρχίσαν τα προβλήματα, γιατί φτάνοντας στην γωνία με την Τοσίτσα, προς τα εκεί βγήκαμε, όχι προς την Στουρνάρη, ναι. Εκεί περίμεναν οι ασφαλίτες, που ήταν εντελώς άλλη ατμόσφαιρα. Και αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ήταν ότι ήταν ένας αξιωματικός από τους μαυροσκούφιδες, αλλά νέο παιδί, όχι μεγάλο στην ηλικία, ο οποίος, όπως φτάναμε μαζί με τον Μπουντουράκη και με άλλους ακόμα πιασμένοι μπράτσο-μπράτσο, μας χτύπησε. Δηλαδή, μας χτύπησε, δεν μας χτύπησε στην πραγματικότητα, γιατί αν μας έριχνε, μας χτύπησε με μπουνιές, αλλά αν μας έριχνε κανονικές μπουνιές, θα είχαμε πέσει κάτω. Ουσιαστικά έσπασε την αλυσίδα και πιστεύω ότι την έσπασε μάλλον για να μας προστατεύσει, γιατί όταν άρχισε να μας χτυπάει λύθηκε η αλυσίδα και αρχίσαμε να τρέχουμε μέσα στο σκοτάδι στη Στουρνάρη, και αυτή ήταν μια από τις πιο δύσκολες, ίσως και ο πιο δύσκολος δρόμος που έχω κάνει τρέχοντας στη ζωή μου, γιατί στις πολυκατοικίες και σε κάποιες που ήταν ακόμα για πια υπήρχαν ασφαλίτες οι οποίοι πετούσαν τούβλα και πυροβολούσαν. Άκουγες τους πυροβολισμούς, όταν δεν είσαι και εκπαιδευμένος δεν ξέρεις αν πυροβολούν κατά σένα ή πυροβολούν στον, σε άλλη κατεύθυνση εντελώς. Όλοι οι πυροβολισμοί σου φαίνεται ότι στοχεύουν σε σένα, μέσα στο σκοτάδι, αλλά άκουγα και τα τούβλα που σκάγανε. Και το να πάω τρέχοντας μέχρι την, να διασχίσω όλη τη Στουρνά, την Τοσίτσα, και να μπω στη Σπυρίδωνο Στρικούπη πάλι τρέχοντας μαζί με και με άλλους ανθρώπους, αλλά μέσα σκοτάδι, φώτα δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν απόλυτο σκοτάδι, και μέσα στο σκοτάδι ουσιαστικά τρέχαμε έτοιμοι να πέσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και εκεί κάπου στη Σπυρίδωνο Στρικούπη με βούτυξε, όπως βούτυξαν και άλλους που περνούσαν τρέχοντας, άνθρωποι οι οποίοι βρισκόταν στις εισόδους των πολυκατοικιών μέσα στο σκοτάδι. Αυτό γινόταν σε μεγάλη κλίμακα. Αυτός που μ' άρπαξε εμένα, μ' ανέβασε στο διαμέρισμά του στον πρώτο όροφο, που ήταν ήδη γεμάτο κόσμο που τον είχε μαζέψει όλον από την πόρτα. Εκεί περάσαμε την υπόλοιπη νύχτα, σε ένα διαμέρισμα σφιχτικά γεμάτο, γιατί μέχρι όσο περνούσε κόσμος μπροστά από το σπίτι τους ανέβαζε πάνω, που δεν υπήρχε πρακτικά δυνατότητα ούτε να κάτσει, τόσο πολύ είμαστε, ένα διαράκι ήταν. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι κάτω από ένα τραπέζι που υπήρχε καθόταν δύο μικρά παιδιά, τα οποία ήταν οικοδόμοι, γιατί τότε υπήρχαν πολλοί οικοδόμοι 13, 14, 15 χρονών, και υπήρχε ένα διαμέρισμα, ένα τηλέφωνο εκεί στο διαμέρισμα, και κάποια στιγμή μας είπε ο άνθρωπος ότι αν θέλετε, όποιος θέλει να πάρει το σπίτι του να πει ότι είναι καλά, ας το κάνει. Ας θυμηθούμε ότι είναι μια εποχή που δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα. Σωστά. Και τα πληθυντικά σπίτια δεν είχαν τηλέφωνα, που σήμαινε ότι η δυνατότητα να πάρεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου
και να τους πεις ότι είμαι... Ήταν σοβαρή δυνατότητα. Και θυμάμαι αυτά τα δύο μικρά παιδιά που τα ρώτησε εκεί ο άνθρωπος που μας είχε φέρει πάνω, θέλετε να τηλεφωνήσετε σε κανένα? Και είπαν και τα δύο πάρα πολύ ήρεμα, δεν έχουμε κανένα που να έχει τηλέφωνο για να μπορούμε να τηλεφωνήσουμε. Το όνομα του ανθρώπου αυτού το θυμάσαι? Οι γονείς τους, ναι, δεν διάθετουν. Νάντια, θυμάσαι το όνομα του ανθρώπου αυτού? Έτυχε να το συγκρατήσεις? Βέβαια ήταν στιγμές αλλοφροσύνης και έντονης φόρτισης, αλλά λέω μήπως συγκράτησες το όνομα? Όχι, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά ξέρω ποια πολυκατοικία ήταν. Και το ξέρω γιατί αλλιώς θα το είχα ξεχάσει και αυτό. Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, ότι όταν ξημέρωσε και βγήκε το φως και αρχίσαμε σιγά σιγά να φεύγουμε, κατεβαίνοντας κάτω διαπίστωσα αυτό που ήταν αδύνατο να δώσω στο σκοτάδι, ότι ήταν μια πολυκατοικία που στο τέταρτο όροφό τους, αυτό ήταν ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, έμενε η Ίκα η Μαμαλάκη, χείρα του Αντώνη του Μαμαλάκη, που ήταν δικηγόρος και ο γραμματέας της ΕΔΑ στο Ηράκλειο μέχρι το Φλεβάρι του 1967, δηλαδή ελάχιστους μήνες πριν τη δικτατορία, που είχε πεθάνει ξαφνικά σε σχετικά νεαρή ηλικία από έμφραγμα. Και τη χείρα του την ενοχλούσαν εκεί συνέχεια η ασφάλεια. Είχε δύο μικρά κορίτσια, η μια ήταν δύο χρόνια πιο μεγάλη από μένα, η Χαρούλα, η Αυγή ήταν δύο χρόνια πιο μικρή από μένα, και στο τέλος κατά το 70 πήρε τα δυο της κορίτσια και ανέβηκε στην Αθήνα ουσιαστικά για να τη βοηθήσει η Ισραηλινή κοινότητα, γιατί ήταν... Το πραγματικό της όνομα ήταν Ράτσελ Μπαρτσιλάι, ήταν μια, η μόνη που επέζησε από την οικογένειά της, επειδή πήρε χαμπάρι την ώρα που έλειπε, δηλαδή την ώρα που πήγαν να συλλάβουν οι Γερμανοί τους δικούς της, και ο δικός της ήταν ο θείος της, ο Βεντούρα, που ήταν από τις φυσιογνωμίες του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης, και τον οποίο ο Ζουράρης τον έκρυβε στο σπίτι του, ο πατέρας του σημερινού γιατρού, γιατρός κι αυτός, στο σπίτι του στο Βραχάσι. Και αποφάσισε να βοηθήσει, επάσπεκτος, να ζητήσει τη βοήθεια της Ισραηλινής κοινότητας στην Αθήνα, και έτσι το 70 είχε μετοικήσει στην Αθήνα και σε αυτό το διαμέρισμα. Σε αυτό το διαμέρισμα ανέβηκα πάνω, μόλις κατάλαβα ότι ήμουν στην πολυκατοικία που ήταν το σπίτι της Σίκας, της Χαράς και της Αυγής της Μαμαλάκη. Και εκεί βρήκα αυτόν που είχε περάσει επίσης τη νύχτα εκεί, που ήταν ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο οποίος ήταν οικογενειακός τους φίλος, και επειδή ήταν και βουλευτής της ΕΔΑ στο Ηράκλειο, στη δεκαετία του 60 συνήθιζαν οι δικοί μας όλοι δηλαδή να κάνουν κάτι αρμένικες βίζιτες όταν κατέβαινε από την Αθήνα, και μαζευόταν όλοι στο σπίτι του Ισίκας και του Αντώνη στο Ηράκλειο και κουβεντιάζαν μέχρι τα μεσάνυχτα, και εμείς τα παιδιά παίζαμε, είμαστε στο δημοτικό τότε, παίζαμε και παίζοντας ακούγαμε και κομμάτια από τις συζητήσεις των μεγάλων. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες. Είναι πολύ μικρό ο κόσμος. Ναι, αυτό ήθελα να πω τελικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες κάπως πιο προσωπικά στοιχεία 48 χρόνια μετά. Θέλω κλείνοντας, δεν θα σε κουράσω περισσότερο γιατί προέχει αυτό που έχεις να κάνεις και πρέπει να σε ξεκουραστεί. Δύο ερωτήματα. Την επαύριο αυτής της υπόθεσης είχες αντίληψη του τι αντίκτυπος πια δημιουργούνταν από τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο ή όχι? Κοίταξε να δεις. Είχαμε όλο το χρόνο, γιατί τις συνελεύσεις που γίνανε και σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ μας, να σταθμίσουμε αυτό που γινότανε. Κατόπιν, ξέρεις ότι η ΚΝΕ και η ΑΝΤΙΕΦΕ, που ήμουν μέλος της, όπως και ο Ρήγας Θεραίος, αντιτάχθηκαν στο να μείνουμε στο Πολυτεχνείο. Επειδή για διαφορετικούς λόγους, σε πάση περιπτώσει, το ΚΚΕ ήταν και η ΚΝΕ και η ΑΝΤΙΕΦΕ
ήταν ενάντια στη διαδικασία φιλελευθεροποίησης που είχε ξεκινήσει με την κυβέρνηση Μαρκεζίνη, ενάντια στις ψευτοεκλογές που ετοίμαζε η Χούντα. Είχαμε από κοινού με το Ρίγα και με τις εξωκοινοβουλευτές και με τις κυρίως μαυρικές ήταν οι υπόλοιπες φοιτητικές παράνομες οργανώσεις σχεδιάσει την πρώτη κατάληψη της νομικής. Η δεύτερη κατάληψη της νομικής έγινε πιο αυθόρμητα και θεωρούσε η ηγεσία μας, σε πάση περιπτώσει, ότι αν στο Πολυτεχνείο γίνει ό,τι έγινε στην πρώτη και στη δεύτερη κατάληξη της νομικής, λόγω του κεντρικού, του κεντρικού σημείου που ήταν, θα μπορούσε σε συνθήκες που το εργατικό κίνημα ήταν ακόμα πολύ αδύνατο, τότε είχαν αρχίσει οι πρώτες απεργίες, να προχωρήσει σε μια μετοπική σύγκρουση για την οποία δεν ήταν έτοιμες οι λαϊκές δυνάμεις και δεν θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει νίκη. Αυτό, αν το δεις και κατόπιν εορτής, ήταν σωστό. Την ίδια άποψη είχε και το ΚΚΕ εσωτερικού για άλλους λόγους. Δεν ήθελαν κάτι σαν το Πολυτεχνείο, επειδή είχαν αποφασίσει να συμμετάσχουν στη διαδικασία φιλελευθερωποίησης και το Πολυτεχνείο φυσικά τίναξε στον αέρα τη διαδικασία φιλελευθερωποίησης. Πιστεύω ότι είχαμε δίκιο τότε, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί μπορεί πολιτικά να είχαμε δίκιο ότι το Πολυτεχνείο θα έπαιρνε τη μορφή μιας ευθείας σύγκρουσης που δεν είχε ελπίδα να νικήσεις, αλλά ο κόσμος ήθελε να γίνει το Πολυτεχνείο. Ο κόσμος που έμεινε μέσα πάλεψε για να μείνει μέσα. Και εμείς όσοι είχαμε είμαστε οι φορείς της γραμμής και παλέψαμε για να μην μείνουμε, το κάναμε είτε είμαστε κνήτες, μέλη της ΑΝΤΙΕΦΕ, είτε ήταν παιδιά του Ρίγα Φεραίου από την άλλη μεριά, το κάναμε κυριολεκτικά με μισή καρδιά. Πώς το λέει ο Χικμέτ, η μισή μου καρδιά είναι εδώ και η μισή μου καρδιά είναι εκεί. Η μισή μου καρδιά ήταν σε αυτά που λέγαμε, η άλλη μισή καρδιά ήταν στο ότι ελπίζαμε ότι τελικά θα είναι τέτοιες συνθήκες όπως και ήταν καθολικά και θα μείνουμε. Και πρέπει να πω βέβαια ότι προς τιμή όλων, για το Ρίγα θα ήμουν άδικη αν δεν έλεγα επίσης ότι η πλειοψηφία του Ρίγα διαφωνούσε με την επιλογή της ηγεσίας του εσωτερικού να συμμετάσχουν στη διαδικασία φιλελευθερωποίησης, ότι από τη στιγμή που και στις πρώτες άτυπες συνελεύσεις και πολύ περισσότερο πια την Πέμπτη που υπήρχε στις κανονικές συνελεύσεις διαμορφωμένη πια η κατάληψη, από τη στιγμή που ήταν φανερό ότι θα μείνουμε, όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε αν δεν υπήρχε ελπίδα νίκης, ωστόσο να πετύχει αυτό που αποφάσισε ο κόσμος όσο γινόταν περισσότερο. Έγινε άλλη μια προσπάθεια την Πέμπτη, τότε που βάλαμε στη συνελεύση το θέμα του ότι ότι θα πρέπει να δούμε να βγούμε συγκροτημένα από το Πολυτεχνείο με διαδηλώσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας, αυτό που λέγαμε συγκροτημένη αποδέσμευση. Δεν πέρασε αυτή η γραμμή για δεύτερη φορά και από εκεί και πέρα όλοι υπήρχε μια αίσθηση ότι θα πάμε εκεί που κάναμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπήρχε σε όλο τον κόσμο που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, ήταν πολλοί κόσμοι ο οποίος δεν είχε καμιά εμπειρία. Ήταν η πρώτη του μαζικό βάφτισμα πυρός, ήταν εκεί μέσα. Δεν είχε ξανακατέβει σε συγκέντρωση, δεν είχε κυνηγηθεί, ούτε τον είχαν πιέσει. Δεν λέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την αίσθηση, αλλά τουλάχιστον όσοι είμαστε στις παράνομες δυτικές οργανώσεις και είχαμε πίσω μας μια εμπειρία, καταλαβαίναμε πού θα πάνε τα πράγματα. Μπορεί να μην καταλαβαίναμε τη συγκεκριμένη μορφή, αλλά ότι ο μόνος τρόπος πια από τη στιγμή, πολύ περισσότερο όταν μας εγκλωβίσανε εκεί και δεν υπήρχε πια δυνατότητα έτσι κι αλλιώς οργανωμένης αποδέσμευσης, ο μόνος τρόπος για να νικήσει το Πολυτεχνείο από εκεί και πέρα ήταν να κρατήσει, και αυτό ακριβώς έγινε. Αυτή η αίσθηση λοιπόν
υπήρχε. Και υπήρχε και στον κόσμο που όταν ακόμα είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν έφυγε. Ήταν δηλαδή μια αίσθηση μαζική, μια αίσθηση που δεν στεκόταν, εν πάση περιπτώσει, στους συνειδητοποιημένους, στις ηγεσίες κτλ. Το τελευταίο μου ερώτημα, 48 χρόνια μετά, στο σήμερα, έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που 48 χρόνια μετά έχουν γίνει συζητήσεις για την κρίση της γενιάς του Πολυτεχνείου, για το βόλεμα κάποιον από τη γενιά του Πολυτεχνείου και τους αφανείς ήρωες, για το Πολυτεχνείο που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το γιορτάζουμε, για το Πολυτεχνείο που πρέπει να πάψει να είναι αργία, για ένα Πολυτεχνείο που έχει χάσει το νόημά του? Παρ' όλα αυτά, 48 χρόνια, το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης, είτε κοντά στην επέτειο του, είτε ανήμερα, είτε και μετά από αυτήν, είτε ταυτιζόμενο με επεισόδια, είτε χωρίς επεισόδια. Τελικά, 48 χρόνια μετά, η Νάντια Βαλαβάνη, σκεπτόμενη το Πολυτεχνείο του 1973, τι πιστεύει ότι λέει το Πολυτεχνείο σήμερα? Κοίταξε, δεν είναι το θέμα τι λέει σε μένα, γιατί ό,τι και να λέει σε μένα, αν δεν έλεγε πάρα πολλά πράγματα σε πολύ κόσμο, όχι από αυτούς που είμαστε εκεί, γιατί αυτοί που κατεβαίνουν στην πορεία, η μεγάλη πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Δεν είναι 65-άριδες, 70-άριδες, 75-άριδες, όπως είμαστε πια εμείς. Άρα εδώ δεν είναι το θέμα τι λέει σε μένα. Είναι το θέμα, και πραγματικά αυτό που θίγεις είναι το πιο κέριο ζήτημα, ότι ουσιαστικά έγινε δυνατόν στις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1974 με πυρήνα το Πολυτεχνείο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αναπαραγωγής, και μην φοβόμαστε να χρησιμοποιούμε τη λέξη μηχανισμός με την καλή έννοια, ο οποίος κρατάει ζωντανό ένα μήνυμα σε συνθήκες σχεδόν μισού αιώνα πριν, δηλαδή πολύ διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, μέσα από 50 χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Τέτοιο μήνυμα που όποια χρονιά καταφέρνει να συνδεθεί με τις τρέχουσες πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή με το τι χρειάζεται η μεγάλη πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας, έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνει η διαδήλωση αυτή και όλος ο γιορτασμός μεγαλειώδη χαρακτηριστικά. Όταν δεν το καταφέρνει αυτό, και υπάρχουν χρονιές που δεν το καταφέρνει, τότε είναι μια εκδήλωση πολύ περισσότερο τυπική μνήμης και τιμής σε αυτό που έγινε και στον κόσμο που έφυγε. Νομίζω ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που βοήθησαν σε αυτό. Εγώ θέλω να πω, γιατί πηγαίνοντας στα σχολιά τις μέρες του Πολυτεχνείου έχω μια άμεση εικόνα, ότι ο ρόλος των καθηγητών, που μέχρι τελευταία ήταν καθηγητές που πολλοί από αυτούς είχαν πάρει μέρος στο Πολυτεχνείο. Γιατί να θυμίσω ότι η βραδιά του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο η Αθήνα. Δηλαδή, όταν πήρε το χαρακτήρα από φοιτητική κινητοποίηση λαϊκής εξέγερσης, όταν κατεβήκανε τα εργατόπεδα και οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι από τις συνοικίες, αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα που υπήρχαν καταλήψεις στα Γιάννενα, αλλά και σε πόλεις όπως το Ηράκλειο και σωστά. Κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους, κατέβηκε σε συμπαράσταση. Δηλαδή το Πολυτεχνείο είχε μια πανελλαδική εκείνη τη στιγμή αποτύπωση. Καθηγητές λοιπόν που τότε πήραν μέρος με τον Α ή Β τρόπο, για πολλές δεκαετίες μετά ήταν αυτοί που έβαλαν τις σφραγίδες τους σε αυτές τις γιορτές. Τώρα πια βέβαια οι περισσότεροι έχουν πάρει σύνταξη. Οι γιορτές αυτές γίνονται από νεότερους καθηγητές και καθηγήτριες, οι οποίοι έχουν μια άλλη σχέση με τα παιδιά. Είναι γιορτές των ίδιων των παιδιών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι προετοιμάζουν, από το τι θέλουν να πούνε μέχρι το τι θέλουν να ρωτήσουν. Δεν είναι επαιτειακές γιορτές, δεν είναι τυπικές γιορτές. Είναι γιορτές που δουλεύονται μέσα από τα παιδιά, που τις επεξεργάζονται, είναι ολόκληρα project. Είναι ένα μέρος όμως, και δεν εξηγεί βέβαια όλη την υπόθεση του πώς δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός. Εγώ θα τολμούσα να ονομάσω αυτό το μηχανισμό
ότι είναι, ότι από την άποψη της λειτουργίας σου να κατονομάσω ότι είναι αυτό που ο Hobsbawm είχε εντοπίσει στον αιώνα τον Άγνωστο, στο βιβλίο του για τον 20ο αιώνα, ότι ήταν το κύριο πρόβλημα της νεολαίας στη δεκαετία του 90, ότι δηλαδή έλειπε η οργανική σύνδεση με το δημόσιο παρελθόν των καιρών τους. Εδώ στην Ελλάδα, στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, έγινε δυνατό να φτιαχτεί ένας μηχανισμός σύνδεσης των νέων γενιών, των νέων παιδιών, με το δημόσιο παρελθόν των καιρών μας. Και αυτό δεν έχει συμβεί σε πολλές χώρες. Για να είμαι ειλικρινής, εδώ είναι 48. Από το λιγότερα χρόνια, από το 1974 που ξεκίνησε, που έγινε αυτή η μεγαλειώδες του 1 εκατομμυρίου η συγκέντρωση μέχρι σήμερα, είναι, σε λίγο θα είναι 50 χρόνια. Το μοναδικό άλλο που ξέρω στην Ευρώπη, δεν έχω υπόψη μου την παγκόσμια ιστορία και δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου για το εκτός Ευρώπης, αλλά στην Ευρώπη η μόνη άλλη διαδήλωση και γιορτασμός που ξέρω ότι κρατάει είναι αυτή από το 1920, με εξαίρεση τα χρόνια του ναζισμού, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα, που είναι η εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη δολοφονία της Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίπνεχτ το Γενάρη του 1919. Μόνο αυτές οι δύο υπάρχουν στην Ευρώπη που με τέτοιο πραγματικά συγκλονιστικό τρόπο να συνδέουν τους νέους ανθρώπους με το δημόσιο παρελθόν των καιρών. Νάντια Βαλαβάνη, θέλω να σε ευχαριστήσω κυρίως για τις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκες με τους ακροατές, με όλους μας, και να σε αφήσουμε για ένα μεγάλο ντεζαβού στον Κορυδαλό, όπως μας είπες εισαγωγικά. Καλή σου ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.